Πώς συνδέεται τώρα η Google και τα γνωστά σε όλους μας Google Maps με την πράσινη μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ το οποίο δημοσίευσε το CNBC Μαρία, η Google σχεδιάζει να μπει στον τομέα της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση δεδομένων των οποίων συλλέγει από την, από την εφαρμογή Google Maps. Σχεδόν από την εφαρμογή Google Maps γιατί μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει αυτά τα, δε, ε, τα δεδομένα τα επικαλείται το CNBC από κάποια απόρριτα έγγραφα τα οποία αποκαλύπτει ε, τα οποία φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη κάποια εφαρμογής με δεδομένα από το Google Maps το, τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν στην εταιρεία έως και 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Η Google βλέπει ότι με τη χρήση δεδομένων από το Google Maps μπορεί να ε, απευθυνθεί σε εταιρείε ε, που εγκαθιστούν ηλιακούς συλλέκτε, σε εταιρείε ακινήτων, αλλά σε, και σε εταιρείε φιλοξενίας και κοινή ωφέλεια, προκειμένου να τους δώσει τα δεδομένα τα οποία συλλέγει για να τους πει κατά πόσο είναι ε, προσοδοφόρο να εγκαταστήσουν κάποιο σύστημα α, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είτε είναι ηλιακή ενέργεια αυτό προ, για πρώτο βήμα, είτε είναι αιωλική σε δεύτερο χρόνο, όπως ε, προβλέπει η εταιρεία. Και αν α, θυμάμαι καλά, διαθέτει... Τα δεδομένα μερικών εκατομμυρίων α, κτηρίων. Ακριβώς. Το οποίο ακριβώς αυτό δίνει και το μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι γνωστό ότι τα δεδομένα είναι το δισκοπότηρο της τρέχουσας εποχής. Ακριβώς. Τα big data αυτά που λέμε. Και ουσιαστικά ήδη ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη ξέρουμε ότι η Google έχει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει Προκειμένου, για, να, προκειμένου να τον δώσει σε διάφορες εταιρείες για να τον χρησιμοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι μία μια είδηση η οποία δείχνει ότι η Google θέλει να τα δώσει τα δεδομένα, να τα πουλήσει τα δεδομένα σε εταιρείε οι οποίες θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται να κάνει και μία εφαρμογή API, μία μικρή εφαρμογή για την ποιότητα του αέρα και τους ρήπους και τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες ανα, ανα, ανα περιοχή και αυτή φυσικά θα είναι μια νέα ροή εσόδων για την εταιρεία, για το κομμάτι των Google Maps αλλά και του Google Cloud. Γιατί, όπω είπε εσύ, τα δεδομένα πρέπει κάπου να αποθηκεύονται. Όλα αυτά που θα αποθηκεύονται φυσικά στην δικιά του εταιρεία αποθήκευση νεφούς, την Google Cloud. Και φυσικά ο, η Google, σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία επικαλείται το CNBC, λέει ότι έχει δεδομένα για 350 εκατομμύρια κτίρια τρισδιάστατα, τα οποία μπορεί να έχει μια απεικόνηση τρισδιάστατη και να ξέρει κατά πόσο έχει σκιά, από ποιε πλευρέ έχει σκιά, ε, πού βρίσκονται τα δέντρα και όλα αυτά να γίνουν προκειμένου να, βελτιω... να βελτιστοποιηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Επιχειρηματικά τώρα ομολογμένως είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση από τη στιγμή που έχει τα δεδομένα γιατί να μην επωφεληθεί και από την ώρα που το ανακοίνωσε η μετοχή τη εκτοξεύτηκε. Ακριβώ Μαρία, έχει εκτοξευθεί και ήταν λογικό και να πούμε κιόλας ότι το, 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 το Google Maps το Google Maps συγκεκριμένα σαν εφαρμογή ήταν μία από τις ε, λιγότερο προσοδοφόρες ε, 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 εφαρμογές της Google από το οικοσύστημα όλο αυτό της Google ήταν από τις λιγότερο προσοδοφόρες ωστόσο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και περνάνε τις, ε, τα καταστήματά τους στο Google Business του ίδιου οικοσυστήματος, το οποίο με τη σειρά του ενώνεται με το Google Maps και φτάνει να, ουσιαστικά να, να γίνεται μια λύση η οποία τίνει να αντικαταστήσει, σύμφωνα και με μια έρευνα που έγινε του Reuters στον περασμένο μήνα, την είναι να αντικαταστήσει όλες τις υπόλοιπε ιστοσελίδες όταν κάποιο βγαίνει έξω. Με απλά λόγια, βγαίνουμε κάπου και λέμε θέλω να δω αν εδώ έχει ένα καλό εστιατόριο. Ανοίγει την εφαρμογή Google Maps και πλέον με την τοποθεσία σου σου βρίσκει και σου δείχνει και τις βαθμολογίες από reviews από κόσμο απλό που έχει κάνει ένα review για το κάθε κατάστημα. Τι είναι δηλαδή το οικοσύστημα όλο αυτό της Google να κερδίσει συνολικά και με τη χρήση τώρα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα Google Maps φαίνεται να ανεβαίνουν πάρα πολύ και συνολικά, αυτό μπορεί να φέρει μια νέα κατάσταση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τον τρόπο με τον οποίο αυτέ εγκαθιστώνται. Και πολλά κέρδη με αύξηση τη Στην αλφαμπετ.